Θα κάνουμε μια ημερίδα σχετικά με το φυτό το οποίο διεθνώς είναι γνωστό σαν goji berry, αλλά η ελληνική του ονομασία και η λατινική του είναι το Lycium barbarum, λύκειο στην ουσία λέγεται ελληνικά, και πήρε αυτή την ονομασία λύκειο γιατί κατάγεται από την Λυκία της Μικράς Ασίας. Όπως γνωρίζετε ιστορικά είναι μια περιοχή εκεί της σημερινής Τουρκίας, πρώην Μικράς Ασίας, και λόγω ότι επειδή η καταγωγή του είναι από εκεί πέρα ονομάστηκε λύκειο. Στη συνέχεια αυτό το φυτό το πήραν οι Κινέζοι, το πήγαν στην Κίνα, όπου εκεί πέρα στην περιοχή του Θιβέτ, Μογγολία, Κίνα, έχει διαδοθεί πάρα πολύ και είναι ένας θάμνος μικρός ο οποίος καλλιεργείται πάρα πολύ. Αυτό το φυτό λοιπόν τώρα μας έρχεται από την Κίνα και ανήκει σε αυτή την οικογένεια όλων αυτών των μικρών καρπών, τα οποία έχουν πλούσιες αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ανήκουν στα λεγόμενα superfoods, τα λεγόμενα λειτουργικά τρόφιμα, όπως είναι τα blueberry, τα cranberry, το ρόδι. Μέσα σε αυτά λοιπόν είναι και το goji berry, το λύκειο όπως είναι στα ελληνικά. Και επειδή υπάρχει μια στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τέτοιες τροφές που προσφέρουν ευεξία και γενικά βελτιώνουν την υγεία του οργανισμού, κάναμε αυτή την ημερίδα με σκοπό να παρουσιάσουμε αυτό το φυτό, και όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να γνωρίσουν το φυτό. Ο μιλητής στην ημερίδα είναι ο κύριος Σοφοκλής Παππίος, ο οποίος είναι γεωπόνος από την περιοχή της Κομωτινής. Εργάζεται με τέτοια φυτά όπως είναι το λύκειο, το υποφαές, το οποίο θα μας το παρουσιάσει και στις 13 του μήνα, και πιστεύω ότι δόθηκε ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να το γνωρίσουν και να δουν τι πρόκειται και περί τίνους πρόκειται. Να σας ρωτήσω αν έχει καλή τιμή αυτό το προϊόν στην αγορά, έτσι ώστε η καλλιέργειά του να βοηθήσει τους παραγωγούς να ενισχύσουν το εισόδημα. Όσον αφορά την τιμή που είπατε, ακόμα δεν είναι γνωστή, διότι και ο ίδιος μας είπε ότι θα βγάλει φέτος κάποια ποσότητα, θα τη διαθέσει στην αγορά για να δει και τι τιμή πιάνει. Αλλά κάποιος από τους παρευρισκομένους νομίζω ότι ανέφερε ότι σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων εδώ της περιοχής μας υπάρχει αποξηραμένο το οποίο πρέπει να έχει γύρω στα 25 ευρώ το κιλό. Μπορεί να γίνει και αποξηραμένο, υπάρχουν διάφορες χρήσεις. Μπορεί να μπει σε σαλάτα, μπορεί να φαγωθεί νοπό ως φρούτο. Ακόμη και τα φύλλα του μπορούν και αυτά μπορούν να τα βάλουμε και στο φαγητό, να τα φάμε σαν σαλάτα.